σημερινή πλατιά σύσκεψη που έχουν καλέσει τα σωματεία υγείας στο Ηράκλειο, σκοπό και στόχο έχουν να οργανώσουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο υπεράσπισης του δημόσιου συστήματος υγείας και υπεράσπισης της δωρεάν υγείας, γιατί πλέον κατανοείται από όλους, όχι μόνο τους υγειονομικούς, ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική που κλείνει νοσοκομεία, κλείνει κλινικές, διώχνει τους υγειονομικούς εκτός συστήματος υγείας, μόνο η καθολική ενωμένη αντίδραση και κινητοποίηση του κόσμου μέσα από τη συλλογική του αγώνα μπορεί να βάλει ένα φρένο στην πολιτική της κυβέρνησης, σε μια πολιτική που ουσιαστικά θεωρεί τους ασθενείς πελάτες και τους υγειονομικούς αναλώσιμους. Θα πάρει την απάντησή της στις 21 του Μάη με το καθολικό, την καθολική κινητοποίηση και βεβαίως και με κλείσιμο μαγαζιών, δημοτικών καταστημάτων και με όλο το λαό στον δρόμο. Το οικονομικό αδιέξοδο που έχουν έρθει πάρα πολλοί αυτοαπασχολούμενοι μικροϊδιοκτήτες σε εταιρείες υγείας ακριβώς αποδεικνύει ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των πολυεθνικών στον χώρο της υγείας και στο τέλος το οριστικό κλείσιμο. Αυτό που θα πρέπει οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί στον χώρο της υγείας είναι μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς του συστήματος υγείας να υπερασπιστούν, να διεκδικήσουν ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας που μέσα σε αυτό ρόλο θα έχουν όλοι σαν εργαζόμενοι ενός τέτοιου συστήματος υγείας.